Καταλαβαίνω ότι δώσατε έτοιμη δουλειά. Έδωσα έτοιμη τη δουλειά μέχρι τότε. Ουδέποτε έκτοτε δεν ήρθαν σε επαφή μαζί μου ούτε για αυτές τις υποθέσεις ούτε για καμία άλλη. Να σας δείξω και το τμήμα της Ρωμαϊκής Σαρκοφάγου. Την αρχαιότητα αυτή την ετάφτισα στην δεύτερη μεγαλύτερη γκαλερί του κόσμου, που είναι στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, στη Royal Athena Galleries, όπως λέγεται. Αυτή είναι εξαιρετική περίπτωση, διότι δείχνει όλη τη διαδρομή των παράνομων αρχαιοτήτων. Το συγκεκριμένο αντικείμενο λαθρανασκάφηκε έξω από τη Θεσσαλονίκη. Βρήκα τον Έλληνα μεσάζοντα που το εξήγαγε παρανόμως από την Ελλάδα τη δεκαετία του 80. Βρήκα χειρόγραφες σημειώσεις του Gianfranco Bechina που αναφέρει και τη χρονολογία Μάιος του 1986 και 87, το οποίο το παρέλαβε στην Ελβετία από τον Έλληνα μεσάζοντα που το έβγαλε παράνομα στο εξωτερικό, στον ίδιο, τον Bechina. Και κατόπιν βρήκα μέχρι και το αποδεικτικό της πώλησης από τον Bechina στον ιδιοκτήτη της Royal Athena Galleries στις αρχές του 1990. Και τι απέγινε? Ειδοποίησα αμέσως στις Αμερικανικές Αρχές, διότι ταύτισα αυτό το αντικείμενο τον Ιανουάριο του 2017 από το site, την ιστοσελίδα της γκαλερί στη Νέα Υόρκη. Ο δικαστής έδωσε ένταλμα ερεύνης στις αστυνομικές αρχές της ΗΠΑ, επέδραμαν στην γκαλερί, κατάσχεσαν το αντικείμενο και τρεις εβδομάδες μετά έγινε η τελετή παράδοση παραλαβής στην εισαγγελία της Νέας Υόρκης, όπου ο γενικός πρόξενος της Ελλάδος δήλωσε ότι ήταν δουλειά του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού και των Αμερικανικών Αρχών. Δυστυχώς και το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού, ευθαρσός και χωρίς καμία ντροπή, ανακοίνωσε ότι είναι δουλειά των Αμερικανικών Αρχών σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδος. Πρόκειται για καπηλεία της δουλειάς ενός ερευνητή, που τυχαίνει να είναι και Έλληνας, από υπηρεσίες επίσημες κρατικές και μάλιστα ελληνικές, περί της αρχαιοκαπηλείας. Είναι δυστυχές, αλλά γνωρίζουν και οι ίδιοι, όπως και οποιοδήποτε, ότι ούτε αυτό θα με πτωήσει. Εγώ θα συνεχίζω να στέλνω για την πατρίδα μου όλες τις αποδείξεις για κάθε περίπτωση που θα βρίσκω, ακόμη και αν ιδιοποιούνται τη δουλειά.